Καλημέρα κύριε Φιλή. Καλή σας μέρα και εσάς και στους τηλεθεατές μας. Πρώην υπουργός, νυν βουλευτής και θα είσαστε και υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας από όπου προκύψατε βουλευτής. Έτσι, σωστά δεν ναι, το λέω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου δώσετε την εικόνα που έχετε για το Ελληνικό Κοινοβούλιο την ημέρα της έναρξης της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια συνεδρίαση για την οποία δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε. Ήταν μια συνεδρίαση όπου στην κατάληξή της τουλάχιστον δεν συζητήθηκαν τα ουσιαστικά προβλήματα που οι πολίτες ενδιαφέρονται να ακούσουν και υπήρξε μια αντιπαράθεση με ευθύνη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, το τονίζω αυτό. Μια αντιπαράθεση που είχε να κάνει με τις οικογένειες. Το ταγκό, το βάλς δεν χορεύεται μόνο του, θέλει δύο. Κοιτάξτε, θέλει δύο, αλλά έχει σημασία ποιος ξεκινά και δημιουργεί μια τοξική ατμόσφαιρα. Και αυτό που έγινε στη Βουλή με πρωτοβουλία, δυστυχώς και ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν να υπάρξει μια συζήτηση η οποία ήταν έξω από τα πραγματικά προβλήματα την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί παρασύρθηκε τότε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός? Πρώτα απ' όλα είναι ανθρώπινο κανείς να αντιδρά όταν του κάνεις επίθεση επί προσωπικού και οικογενειακού ζητήματος. Ο Πρωθυπουργός όμως είδε ότι ανέκτησε την ψυχραιμία του, αποκαθέστησε την πραγματική εικόνα σε σχέση με τα θέματα. Μιλάτε για τη χθεσινή κουβέντα πλέον. Βεβαίως, και έβαλε ένα επίπεδο στην πολιτική συζήτηση. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση θα έλεγα, στη Βουλή, επειδή το παρακολούθησα και το ξέρετε αυτό, και οι δύο πλευρές εχθές βάλανε νερό στο κρασί τους. Ναι, που μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως κατάλαβε ότι είχε αντιδράσει και από τον κόσμο του και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχε αντιδράσει. Κοιτάξτε, ξεκίνησε μια συζήτηση με μια μορφή εναντίον του κυρίου Πολάκη. Ποιο ήταν το σε εισαγωγικά έγκλημα του κυρίου Πολάκη? Μια άστοχη δήλωσή του για τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Μάλιστα. Σε ένα tweet, μάλιστα. Από πότε μια άστοχη δήλωση σε ένα tweet μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας μομφής εναντίον ενός υπουργού? Να είναι για μια πράξη, που, για την άρχη των καθηκόντων του, για μια παράληψη από τα καθήκοντά του, το καταλαβαίνω. Αλλά ένα tweet που δεν είναι υβριστικό, απλώς ήταν μια λανθασμένη κριτική. Μάλιστα. Ανάρτηση στο Facebook ήταν. Στο Facebook. Αλλά μάλιστα. Με εντυπωσιάζει τώρα αυτό που μου λέτε, κύριε Φιλή, γιατί εσείς δηλώσατε. Άλλο πράγμα είναι. Η πράξη του κυρίου Πολάκη δεν εκπροσωπεί το δημοκρατικό ήθος και το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα τρία πράγματα και όχι μόνο ένα. Το πρώτο είναι ότι αδικεί τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον τομέα της υγείας. Αδικεί το έργο το κυβερνητικό, όπου αυτός ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός τον έχουν φέρει εις πέρας. Και ουσιαστικά είναι ανόρθωση του δημοσίου συστήματος υγείας. Και το δεύτερο, είπα ότι πράγματι δεν εκπροσωπεί αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια πολιτική συζήτηση, μια πολιτική κριτική. Και ο κύριος Πολάκης έδειξε ότι την άκουσε. Ορθά λοιπόν θεωρείτε. Την άκουσε και μέσα στη Βουλή που μίλησε, δια Μακρόν, είδαμε ότι μπόρεσε να απαντήσει και σε κάποιο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, να διορθώσει εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί λανθασμένες. Μάλιστα, αυτό δεν το λέω εγώ. Αμέσως μετά, κύριε Φιλή, μετά τον κύριο Πολάκη, μίλησε ο κύριος Δένδιας, ο κυβερνητικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και είπε ότι μόνο τη λέξη συγγνώμη δεν είπε ο κύριος Πολάκης, αλλά η ουσία ήταν συγγνώμη. Ναι, αλλά δηλαδή ουσιαστικά ήρε την αίτηση για μομφή εναντίον του κύριου Πολάκη. Επίσης όμως είδατε ότι μετά την λήξη της πρώτης μέρας της συζήτησης, την Τετάρτη, είδατε τον κύριο Πολάκη να φεύγει από τα υπουργικά και να πηγαίνει μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του. Δεν ξέρω τι ακριβώς του είπε, ο ένας λέει άλλα, ο άλλος λέει άλλα, αλλά και μόνο ως κίνηση, δεν νομίζω ότι βοηθάει και αυτή η κίνηση. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι διημήφθη σε εκείνη τη στιγμή. Προσεκτικός ήμουν, το είδατε. Ναι, βεβαίως. Από εκεί πέρα πράγματι δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάζουμε τώρα τα γεγονότα αυτά έτσι, αποσπασματικά. Μιλώ ποια ήταν η κίνηση εκ μέρους και της Νέας Δημοκρατίας. Η δήλωση αυτό επίσημη του κυρίου Δένδια στη Βουλή. Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Όλα να καταλήξω. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίζει να κάνει μια μορφή αντίον ενός υπουργού, ξέρει ότι αυτό δεν είναι ένα προσωπικό θέμα, το μετατρέπει σε ένα θέμα κυβερνητικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα ξέρει ότι θα δημιουργηθεί μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση. Την επεδίωξε ο κύριος Μητσοτάκης αυτή ή του βγήκε στην πορεία? Αν του βγήκε στην πορεία, δεν τα μέτρησε καλά. Αν δεν την επεδίωξε και αν την επεδίωξε, επίσης δεν ήταν μια σωστή πολιτική επιλογή. Οι Έλληνες πολίτες έχουν ανάγκη βεβαίως στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου με ήθος να ακούσουν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα για τη ζωή τους. Με τέτοιους όμως δημοκρατικούς διαλόγους, όπως λέτε, βοηθάνε την πολιτική? Η Τετάρτη ως ημέρα βοήθησε την πολιτική στη χώρα? Κοιτάξτε, είπα ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες συνεδριάσεις
οι οποίες συσκοτίζουν και παραπλανούν και δημιουργούν και μια εικόνα ότι η πολιτική είναι δυνατόν να ξεπέφτει σε παραπολιτική ή μερικές φορές η παραπολιτική να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις δυνάμεις της αντιπολιτικής και εννοώ τους νεοναζί. Διότι η κρίση στον πολιτικό λόγο οδηγεί τελικώς σε κάποιους να τρίβουν τα χέρια τους. Κύριε Φιλή, αν και κάτι και το λέω ευθέως, σας εκτιμώ, είναι ο πολιτισμός που έχετε στον πολιτικό σας λόγο. Χάθηκε όμως ο πολιτισμός του πολιτικού λόγου. Δυστυχώς έχει χαθεί και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκφάνσεις. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε. Αλλά θέλω να σας πω το πιστεύω και γι' αυτό το λέω και ευθέως. Θέλω να σας πω ότι αυτό δημιουργήθηκε μέσα στο κίνημα της αριστεράς. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί ότι οι αξίες στις οποίες πιστεύω σήμερα, ο τρόπος με τις που θέλω να αγωνίζομαι για αυτές τις αξίες, είναι αποτέλεσμα μιας διαπαιδαγώγησης, δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Και πιστεύω ότι αυτό το ήθος, το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, και το ύφος, χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές το χώρο της αριστεράς. Δεν θέλω να πω ότι μόνο εμείς έχουμε ένα δημοκρατικό ήθος και ένα δημοκρατικό ύφος. Και αλλού υπάρχουν. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την προσωπική ηθική υπόσταση άλλων ανθρώπων, αλίμονο, από άλλους χώρους. Αλλά γενικά όμως η δικιά μας πορεία είναι μια πορεία διαμόρφωσης ενός ηθικού πλεονεκτήματος μέσα από μια πολύχρονη, μέσα στον 20ο αιώνα, μια πολύχρονη αγωνιστική διαδρομή. Θα έρθω και στο αισθάνομαι δηλαδή ότι η παράταξη στην οποία ανήκω, η παράταξη της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα, είναι μια παράταξη ζώντοντε και τεθνεώτων. Θα έρθω και στο ηθικό πλεονέκτημα στη συνέχεια, κύριε Φιλή. Παρά τα αυτά, παραμένω λίγο ακόμα στον πολιτισμό του πολιτικού λόγου, ο οποίος έχει χαθεί, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Θα έχετε δει ότι ακόμα και δελτία τύπου, χρόνια τώρα, καταλήγουν πάντα σε μία εξυπνάδα, σε μία μαγιά, σε ψευτομαγιά. Ότι η τηλεοπτική αντίληψη για την πολιτική, η ατάκα, ο Άνκορμαν, όλα αυτά που τα ξέρουμε, η έλλειψη επιχειρήματος, η διατύπωση μιας άποψης γρήγορα για να ταπώσω τον αντίπαλο. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με το δικό σας χώρο. Έχει να κάνει με όλους, διότι όλοι ζούμε δυστυχώς βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Ναι, η διαφορά όμως είναι ότι όταν χάνεται ο πολιτισμός του πολιτικού λόγου, καταλήγει αυτό. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα χαμένα λόγια και μαγκές, καταλήγει. Όταν εγώ θα βρεθώ με κάποιον σε ένα φανάρι, καταλήγει να τσακωθούμε. Κοιτάξτε. Γιατί έτσι μαθαίνουμε από πάνω. Δεν θέλω να γενικεύω. Υπάρχουν πράγματι φαινόμενα τα οποία συνήθως γίνονται και κυρίαρχα σε ορισμένες στιγμές, μιας αντιπαράθεσης που δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Σας θυμίζω ότι η ιστορία της σύγκρουσης για το φως και το σκοτάδι, που είχε χαρακτηριστικά όχι πολιτικά μόνο, αλλά και προσωπικά. Σας θυμίζω την Αυριανή με τις φωτογραφίες, τις πλαστές φωτογραφίες, με τον Μητσοτάκη και τα ΕΣΕΣ, τον πατέρα Μητσοτάκη. Σας θυμίζω όλη την ιστορία με τις φωτογραφίες ξανά της Αυριανής εναντίον της οικογένειας Αντρέα Παπανδρέου. Με τη Δήμητρα Γιάννη. Όλα αυτά. Και άλλα πολλά εκείνη την περίοδο. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν στοιχειώσει ως αντιλήψεις τον πολιτικό μας βίο. Δεν γίναμε αποπολιτισμένοι απολύτιστοι. Τι υπάρχει σήμερα όμως που είναι δυστυχώς επιβαρυντικό στοιχείο? Δεν υπάρχει η δύναμη των αξιών που υπήρχε τότε, ακόμη και τότε. Η δύναμη ότι πιστεύουμε σε μια πορεία κοινωνικής απελευθέρωσης, που σημαίνει από σήμερα σε μια πορεία δημοκρατικής διεύρυνσης. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα, δυστυχώς, ως κατακτημένες κατακτήσεις. Ποιος είναι ο κερδισμένος μέσα από αυτά? Είναι η αδιαφορία για τους πολίτες ή ακόμα και η αντιπολιτική στάση. Γι' αυτό η αριστερά θέτει μια ατζέντα σήμερα, η κυβέρνηση. Μια ατζέντα που έχει να κάνει με τα πολιτικά ζητήματα και τα οικονομικά και τα κοινωνικά που απασχολούν τον πολίτη. Και πάνω σε αυτήν την ατζέντα θα διατυπωθούν οι εναλλακτικές ή και αντιθετικές πολιτικές προτάσεις. Αυτό έκανε στη Βουλή, ναι, και ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν που λέτε και θα έρθουμε και σε δεν αυτό. Δεν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να διατυπώσει συγκεκριμένη αντίθεση, ενώ έχει προγραμματικό λόγο διαφορετικό μέσα στη Βουλή, σαν τα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, παρά μόνο καταγγελίες, ηθικολογίες, όχι ηθική, άλλο η ηθική που είναι αναγκαία και άλλο η ηθικολογία που είναι μια υποκριτική χρήση, πολλές φορές παραπλανητική, της ηθικής. Σε αυτά θα πρέπει να μπούμε. Είμαστε 15-20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν. Έχω μια ένσταση, κύριε Φίλη. Το, ναι, ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λογική 15-20 μέρες πριν από τις εκλογές. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική έπρεπε να είμαστε πάντα.
Γιατί και από την πλευρά τη δικιά σας υπάρχουν τα αυτά τα οποία τα ακούσαμε για τη σύζυγο του κυρίου Μητσοτάκη. Ακούσαμε πάρα πολλά. Θα αυτά να δεν αποτέλεσαν κεντρικό πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Να με σαφείς. Αυτά τα θέματα δεν αποτέλεσαν κεντρικό πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τα ζητήματα της οικογένειας, που ήταν ψεύτικα κιόλας, αποδείχτηκε, ήταν λάσπη. Δεν ξέρω αν τα έκανε ηθελημένα ο κ. Μητσοτάκης, ήταν λάσπη. Τα ζητήματα για την οικογένεια του κ. Πρωθυπουργού αποτέλεσαν κεντρική πολιτική επιλογή στη Βουλή, μάλιστα μέσα στη Βουλή, προσέξτε, περάσαμε και σε αυτό το επίπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όχι μόνο αυτό. Χθες βγήκε ο κ. Κεφαλογιάννης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μια ψεύτικη φωτογραφία που εμφάνιζε τον πατέρα, τον Μακαρίτη του Πρωθυπουργού, που ήταν ένας χουντικός υπουργός αυτός. Οφείλω όμως να πούμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη στη Βουλή και ο κ. Κεφαλογιάννης έχει κάνει ανάρτηση και ζητάει συγγνώμη. Κοιτάξτε. Για το δίνω όλο το ρεπορτάζ. Το ξέρω. Μισή συγγνώμη είναι αυτή. Έτσι, για να συνούμαστε. Και σημασία έχει πολλές φορές ρίχνεις κάτι, ενώ η γκεμπελική προπαγάνδα είναι αυτή, ρίχνεις κάτι, πες, κάτι θα μείνει. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και λέει αυτά που λέει για τον Μακαρίτη τον Τζίπρα. Βγαίνει αμέσως ο Κεφαλογιάννης λέει με μια φωτογραφία ψευδή. Θεωρείτε ότι αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο ενός κόμματος? Είναι αποκλειστικό προνόμιο κομμάτων που δεν σέβονται τη δημοκρατία. Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσω, ο κ. Κεφαλογιάννης που είναι ξανά υποψήφιος για να εκλεγεί ευρωβουλευτής, ελέγχεται σήμερα στην Ευρωβουλή για ζητήματα οικονομικής φύσης. Πώς εισέπρατε παρανόμως χρήματα συνεργατών του. Θα περίμενα μια εξήγηση γι' αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη. Πώς αυτό το πρόσωπο. Δεν υπάρχει απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπου... Δεν υπάρχει απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Πάντως είχε έρθει στην Ολομέλεια αυτό το θέμα και βγήκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι θέμα, απόφασης Ολομέλειας. Ελέγχεται από τον ΣΔΟΕ, ας πούμε, τον Ευρωπαϊκό. Ναι. Okay. Για χρήματα, για κονδύλια που πήγαν αλλού. Και όχι εκεί που έπρεπε. Μένω στις συζητήσεις στη Βουλή, κύριε Φίλη. Στα υπουργικά έδρανα, μου αρέσει και κάθομαι πάντα στα θεωρία και παρατηρώ από πάνω. Στα υπουργικά έδρανα, δίπλα από τον υπουργό, κάθονταν 8 υπουργοί που στο παρελθόν δεν είχαν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας φάνηκε αυτή η εικόνα σας? Θέλετε να σας πω τα ονόματα, άμα θέλετε σας τα λέω κιόλας. Είναι κατά την γνώμη μου μια φωτογραφία της μεταβατικής φάσης στην οποία διανύει το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε ότι από το 12, από το 12, και, μετά, από το 12 και μετά υπήρξε μια κατάρρευση του ενδιάμεσου πολιτικού χώρου, του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε μια σταδιακή, ραγδαία θα έλεγα, άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι γύρω από δύο πόλους του πολιτικού συστήματος, από τη μία το ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη τη Νέα Δημοκρατία, συγκροτούνται σχηματισμοί συνεργασίας με πρόσωπα ή και με κοινωνικές και πολιτικές μικρότερες μεγαλύτερες δυνάμεις. Σε αυτούς τους 8 που ήταν δίπλα από τον Πρωθυπουργό όμως, ήταν και η κυρία Χρυσοβελώνη και ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κουίκ. Ναι, τι θέλετε να πείτε? Επειδή μου μιλήσατε για τον χώρο αυτό ανάμεσα. Είναι προέρχονται από τους ΑΝΕΛ. Ναι, αλλά που όμως έχουν κάνει μια σαφή πολιτική επιλογή. Αυτό κάνουν. Στήριξη της κυβέρνησης. Μάλιστα. Είναι κυβερνητικά στελέχη. Άρα δεν σας ενοχλεί αυτή η εικόνα? Δεν είναι θέμα αν ενοχλεί κάποιον ή δεν ενοχλεί. Είναι μια πορεία αντικειμενική που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας. Βεβαίως έχει σημασία ποιες αξίες και ποια προγράμματα εξυπηρετούν οι υπουργοί. Όλοι λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, όλοι υπηρετούν ένα προγραμματισμό, ένα πρόγραμμα, μια στόχευση που έχει να κάνει με την ανάταξη της οικονομίας, που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών και όχι των λίγων. Έρχομαι σε αυτό με μια τελευταία ερώτηση. Την υπουργοποίηση του κυρίου Θεοχαρόπουλου, πώς την είδατε, πώς την κρίνετε? Τι να κρίνω ακριβώς, πέστε μου. Αυτό το οποίο διαβάσαμε όλοι ήταν ότι η υπουργοποίηση του κυρίου Θεοχαρόπουλου ήταν και αυτή ένα προϊόν συναλλαγής. Όχι. Όποιος το λέει αυτό πρέπει να το αποδεικνύει. Όχι. Δεν είναι προϊόν συναλλαγής. Κατά μία έννοια, όπως είπε και ο ίδιος στη Βουλή, είναι αποτέλεσμα των διεργασιών που συνέβησαν στο μικρό κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, στη Δημάρ. Αυτό είναι. Και επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να μιλάμε ξανά με μια ρητορική αποστασίας και συναλλαγών. Αυτό τραυματίζει τη δημοκρατία, συνειδητοποιεί των πολιτών. Η ουσία είναι ότι σήμερα είμαστε σε μια μεταβατική φάση του πολιτικού συστήματος που θα υπάρξουν συνθέσεις, αντιπαραθέσεις, οσμώσεις
Και πάει λέγοντας. Πριν από ένα δίμηνο στη θέση σας καθόταν ο κ. Θεοχαρόπουλος και επειδή τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να μπω σε επικρατείας ούτε να πάρω υπουργική καρέκλα. Ας απαντήσει αυτός. Προχωράμε. Έρχομαι στα θετικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στο Ζάπιο από τον Πρωθυπουργό. Βάζω τη λέξη η οποία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ και είναι η λέξη παροχολογία. Η παροχολογία 20 μέρες πριν τις εκλογές σας βρήκε σύμφωνο ως προς το χρόνο. Κοιτάξτε, η λέξη παροχολογία αμέσως έχει ένα υποτιμητικό χαρακτήρα. Γι' αυτό έκανα και τη διευκρίνηση πριν το πω. Δεν λέω ότι θέτε εσείς, το λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα οποία αποφάσισε. Όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το λένε και τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Αυτά τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση και εξήγηλε πράγματι σε έναν χρόνο προεκλογικό στην ουσία, όχι τυπικά στην ουσία. Είναι παροχές, με την έννοια δηλαδή της προσπάθειας εξαγοράς των πολιτών, ή είναι ικανοποίηση όριμων δικαιωμάτων των πολιτών και υποχρεώσεων των πολιτών. Δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση η οποία αδικεί τα άλλα πολιτικά κόμματα. Όποτε και αν τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, αυτά τα μέτρα θα λέγανε ότι τα κάνει για να εξαγοράσει ψήφους, όποτε και να έρθει. Ναι, αλλά αν έρθετε εσείς τώρα σε αυτή τη θέση, θα θυμάστε ότι γυρνώντας τον χρόνο πίσω. Να σας πω. Τις παροχές τότε τις ονομάσατε τσοβόλαδο στα όλα. Να σας πω, να σας πω. Και το κατακρίνατε αυτό. Να σας πω. Εδώ δεν έχουμε τσοβόλαδο στα όλα. Εδώ έχουμε μέτρα στήριξης των ασθενέστερων και ταυτοχρόνως μέτρα τα οποία ανοίγουν σε κάποιο βαθμό μια προοπτική ανάπτυξης για την οικονομία μας. Είναι μέτρα κοστολογημένα, μέτρα τα οποία αποδέχονται και οι εταίροι και οι... Είσαστε σίγουρος γι' αυτό, γιατί βεβαίως διαβάζουμε ότι... Εντάξει, τώρα φυσικά είναι και η προεκλογική περίοδος ενώπιση των ευρωεκλογών και αυτό παίζει το ρόλο. Είναι μέτρα, επαναλαμβάνω, που ανταποκρίνονται στις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι αυτό που είπατε εξής, τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Και αυτό αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται και από την αντίδραση και των αγορών. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση αρνητική για τα μέτρα. Αντιθέτως, βγαίνουμε, μπορεί η Ελλάδα ξανά να έχει την εμπιστοσύνη των ξένων για να δανείζεται. Προχωράει η οικονομία μας, έχουμε συγκεκριμένες βήματα ανάπτυξης. Δεν θέλω να υπερβάλλω. Δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι κατά τη καλύτερη από το παρελθόν. Αλλά όμως είναι κατά τη καλύτερη. Μπορούμε να αποφασίσουμε σε κάποιο βαθμό, με κάποια περιθώρια ελευθερίας μεγαλύτερα, για αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Φιλή, και αυτό κάνουμε τώρα. Σε αυτά τα 4,5 χρόνια, αν βάλουμε σε ζυγαριά το πόσα χρήματα έχετε πάρει από τον κόσμο, το έχετε πάρει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Βεβαίως, το αποδέχομαι. Και το τι δίνετε τώρα. Σε αυτή τη ζυγαριά μπατάρει πολύ στο τι έχω πάρει. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η ιστορία δεν ξεκινάει το 2015 που ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση. Εγώ μιλάω για τη δικιά σας. Όχι, δεν μιλάμε έτσι. Πρέπει να δούμε τι έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης, θυσίες από το 2010 και μετά με την κρίση και τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να ισορροπήσει την κατάσταση. Και είναι λογικό, αναλάβαμε δεσμεύσεις, δεν τις θέλαμε, είναι αλήθεια αυτές τις δεσμεύσεις, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επιβολή όρων το καλοκαίρι του 2015. Λίγο πριν επιβληθεί αυτό το μνημόνιο, αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα. Και διαφορά το άλλο δεν φωνούζαν, και το άλλο τη δεχτήκαμε. Λέω λοιπόν, μας φώναζαν και λέγανε γερούν κράτα γερά. Ήταν με το μέρος των πιστωτών, όπως θυμάστε, οι αντιπολιτευόμενοι τότε, η αντιπολίτευση τότε. Δώσαμε τη μάχη, φτάσαμε στο όριο αυτής της μάχης. Δημοψήφισμα κάναμε. Δεν είχαμε άλλα όπλα. Και μπροστά στο εκβιαστικό δίλημα των δανειστών, ή τα δέχεστε ή χρεοκοπεί η χώρα. Μπήκαμε σε ένα συμβιβασμό επώδυνο. Δεν θέλω να έρθω στο δημοψήφισμα, γιατί εκεί... Σε ένα επώδυνο συμβιβασμό. Προφανές είναι ότι στον συμβιβασμό αυτό για τη δημοσιονομική ισορροπία υπήρξε μια φορολογική, μια επιβολή φόρων. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Η κατάσταση όμως, επαναλαμβάνω, και δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να δημιουργήσω άλοθη πολιτικά, ήταν μια κατάσταση για να βγούμε από αυτή την κρίση. Όχι να βυθιστούμε ακόμη περισσότερο. Γιατί για μας το μνημόνιο δεν είναι το πρόγραμμά μας. Δεν λέγαμε ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Το θυμάστε αυτό το πράγμα. Λέμε ότι το μνημόνιο ήταν μια αναγκαστική δυστυχώς πραγματικότητα, εξαναγκαστική, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε για να βγούμε από αυτή την πραγματικότητα. Από και αυτά τα οποία... Έχει σημασία ότι ακόμα και μέσα στο μνημόνιο, που είχε καταναγκασμούς και περιορισμούς μεγάλους, όπως ξέρει ο ελληνικός λαός, εμείς κάναμε μια διαχείριση πάντοτε στο μυαλό μας υπέρ των πολλών. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτον, η υγεία. Επί των ημερών των κυβερνήσεων των μνημονιακών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γέμισε στη Ελλάδα η χώρα από κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία, διότι δεν μπορούσε να πλησιάσει κόσμος στα νοσοκομεία και
δεν μπορούσε να πλησιάσει, ήταν ασφάλιστος, ήταν απ' έξω, πεταμένος. Εμείς, μέσα σε αυτόν τον κατεύθυνο του καταναγκασμού του μνημονιακού, κατορθώσαμε να ασφαλίσουμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες και στα νοσοκομεία και στα φάρμακα. Κατορθώσαμε να εξυγειάνουμε το κύκλωμα του φαρμάκου, που ήταν μια μεγάλη χένουσα πληγή για την ελληνική οικονομία και για τον ασφαλισμένο. Κατορθώσαμε να ανοίξουμε 100 τόσες μονάδες τοπικής, μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας. Κατορθώσαμε να αναστηλώσουμε τα νοσοκομεία. Αυξήθηκε ο πληθυσμός στα νοσοκομεία των ανθρώπων που πήγαν εκεί, γιατί έχουμε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους που πήγαν στα νοσοκομεία, περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά, μπορέσαμε και λειτουργούν τα νοσοκομεία καλύτερα. Με νέες προσλήψεις, θα κάνουμε κι άλλες. Με αύξηση των χρημάτων που δώσαμε για την δημόσια υγεία. Αυτό το ξέρει ο πολίτης. Με μνημόνιο γίνανε αυτά, δυστυχώς. Αλλά όμως προσέξτε, τα μνημόνια με το Γεωργιάδη και το Βορύδη ήταν μνημόνια 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών. Για αυτά τα οποία περιγράφετε τώρα, εχθές βρέθηκαν. Δεύτερο θέμα. Έχω και άλλο να πω για τα μνημόνια, αν θέλετε. Όχι, απλά. Ποια είναι η προσφορά των. Πιάνω αυτό το οποίο είπατε. Το λέω για να σας ρωτήσω... τη μνημόνια, μένα, αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία περιγράψατε, ένα κομμάτι. Δανείζομαι, γιατί χθες είχαμε μια επιστολή από 64 καθηγητές, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ σας λένε ότι δεν τα πάτε καλά. Κοιτάξτε, εννοείται αυτή την επιστολή που επικαλέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης χθες στη Βουλή. Την επικαλέστηκε, σωστά. Ναι. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους όλους, ξέρω αρκετούς από αυτούς. Τους γνωρίζω είτε από την θητεία τους ως κυβερνητικά στελέχη την εποχή των μνημονιακών κυβερνήσεων και οργανωτική διανοούμενη, αυτό που ονομάζουμε μνημονιακό κατεστημένο. Όχι όλοι, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς. Θέλω απλώς να πω ότι έχουν δικαίωμα προεκλογικά να βγάζουν ένα μανιφέστο ουσιαστικά στήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που λένε. Είναι αυτά που υποστηρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κάνατε αναφορά προηγουμένως και σας είπα ότι θα σας ρωτήσω σχετικά με το ηθικό πλεονέκτημα. Ηθικό πλεονέκτημα και χτύπημα στη διαπλοκή είναι κάτι το οποίο το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Και το κάνουμε. Τα είχατε και τα κρατάτε. Και το κάνουμε. Και το κάνουμε. Ή τα χάσατε. Και το κάνουμε, λέω. Και χτύπημα στη διαπλοκή και χτύπημα στη διαφθορά. Όπως μπορούμε πολιτικά, αλλά διευκολύνοντας και τη δικαστική εξουσία να προχωρήσει τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Διαβάζουμε και ακούμε συχνά, κύριε Φιλή, για επισκέψεις επιχειρηματιών στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι και τα διαβάζετε δημοσιογράφος. Δεν γνωρίζω, λέω, τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω την ημέσια, το ημέσιο πρόγραμμα στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά προσέξτε κάτι. Η δουλειά του Πρωθυπουργού και των επιτελείων του Πρωθυπουργού είναι να συνομιλούν με όλους. Θυμάστε τι λέγατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση, όταν επιχειρηματίες επισκέπτονταν τον Μαξίμου άλλον πρωθυπουργό? Κρίναμε τις αποφάσεις που λαμβάνονταν, τις συμφωνίες, την υποταγή των κυβερνήσεων. Εγώ μιλάω απλά επί των επισκέψεων. Για τις επισκέψεις δεν μπορούμε να έχουμε κρίση, αλίμονο. Ο πρωθυπουργός συναντάται με όλους. Αυτό και μάλιστα στο γραφείο του, που σημαίνει ότι είναι κατά κάποιο τρόπο δημόσια συνάντηση, δεν είναι κάπου μυστικά αυτό το πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, σημασία έχει οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Είναι αποφάσεις που διευκολύνουν συμφέροντα οικονομικά ή αποφάσεις που μπορεί μεν να διευκολύνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά σε ένα πλαίσιο συνολικής ανάπτυξης της οικονομίας. Άρα είναι εποφελία τελικά των πολλών. Αυτό έχει σημασία. Ένα ακόμα πεδίο. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει οικονομία σήμερα χωρίς επιχειρηματίες? Πέστε μου, να καταλάβω. Ναι, εγώ δεν θα εσείς. Όχι, να μιλάμε λογικά. Έχουν αιτήματα, τα διατυπώνουν δημόσια με τους φορείς τους ή ατομικά, τα διατυπώνουν και σε δημόσιες, επαναλαμβάνω, συναντήσεις με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Σημασία έχει οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Συμφωνήσατε με την απόφαση να είναι υποψήφιος του ευρωψηφοδέλτιό σας ο κ. Κόκαλης? Είναι ψήφισα, βεβαίως. Περιμένω να δω αν θέλετε να πείτε κάτι σας ακόμα. Σας είπα, την ψήφισα. Την ψήφισα. Ωραία. Ένα ακόμα πεδίο πάνω στο οποίο εξελίχθηκε η κουβέντα, έχει να κάνει, κουβέντα λέω στη Βουλή, έχει να κάνει με αριθμούς και συγκεκριμένα ποσοστά δημοσκοπήσεων. Τα λαμβάνετε υπόψη? Βεβαίως. Τα λαμβάνω υπόψη, παρότι γνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Προβλήματα που αφορούν και τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων, για παράδειγμα, με ποιο τρόπο λαμβάνονται τα δείγματα και οι απαντήσεις. Ξέρετε ότι μια μεγάλη κατηγορία πολιτών δεν έχει σταθερό τηλέφωνο. Μέχρι τώρα δημοσκοπήσετε μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. Η νεολαία, όπως ξέρετε, κινητά και web χρησιμοποιεί.
Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές οι δημοσκοπήσεις, καταρχήν εάν μεθοδολογικά ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Αυτό που βλέπω όμως, και επαναλαμβάνω, λαμβάνω υπόψη μου σοβαρά και αυτές τις δημοσκοπήσεις με τα προβλήματα που έχουν. Ή ακόμα και δημοσκοπήσεις που μπορεί να διατυπώνεται η υποψία ότι εξυπηρετούν πολιτικούς σχεδιασμούς. Γιατί και αυτό γίνεται, έτσι, να συνομούμαστε. Εγώ και αυτά τα λαμβάνω υπόψη μου και βλέπω ότι ακόμα και στις ψαλίδες μεγάλες που λέγανε ότι υπήρχαν 10%, κάτι τέτοια, κλείνουν τώρα όλα αυτά. Mm-hmm. Κλείνουν όλα αυτά. Και πιστεύω, προσέξτε, πιστεύω και αγωνίζουμε για αυτό το πράγμα, και εγώ και όλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι αν ψηφίσει πολλοί κόσμος στις κάλπες και δεν υπάρξει αποχή, θα υπάρξει από την πλευρά τους, κατά τον έναν ή άλλο βαθμό, επιβεβαίωση της κυβερνητικής πορείας. Σε περίπτωση που... Αυτό δεν σημαίνει σβήσιμο ευθυνών της κυβέρνησης. Ακούω την κριτική πολλών πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Κριτική που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Μπορεί να μην είναι δυσκολότερη, δεν έχει σημασία. Είναι δύσκολη όμως. Το βλέπω αυτό το πράγμα. Και την ακούω αυτή την κριτική και την ακούει και η κυβέρνηση αυτή την κριτική. Σε... Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πολιτικό κόμμα, πρέπει να έχει την ικανότητα αυτή την κοινωνική κριτική, τα λογικά κοινωνικά αιτήματα, αυτά που αφορούν ουσιαστικά την καθημερινότητα του πολίτη, να τα μετουσιώνει σε πολιτική πράξη και να ασύγει κριτική στην κυβέρνηση. Πρέπει. Το λέει και ο Φλαμπουράρης σήμερα σε μια συνέντευξή του, βλέπω, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Βεβαίως, είμαστε μαζί με την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε παράρτημα της κυβέρνησης ως κόμμα. Πρέπει να ασκούμε. Αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη του κ. Φλαμπουράρη, επί της ουσίας λέει ότι κυβέρνηση και κόμμα είμαστε και μαζί, είμαστε και χώρια. Επαναλαμβάνω. Και την ουσία να βλέπουμε. Χρειάζεται μια διαλεκτική ένταση ανάμεσα στο κόμμα και την κυβέρνηση. Που σημαίνει έχουμε κοινό πρόγραμμα, κοινή κατεύθυνση, αλλά όμως είναι λογικό ότι στην καθημερινή διαχείριση της πολιτικής δεν είμαστε πάντοτε μαζί. Όταν βάζετε τη λέξη, κύριε Φίλη, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια κοινή πορεία ανάμεσα στο κόμμα και την κυβέρνηση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει, γιατί βάζετε τη λέξη ότι χρειάζεται. Όχι, μιλώ δεοντολογικά. Υπάρχει με την έννοια που γνωρίζουμε όλοι, τη κρίση των πολιτικών κομμάτων σήμερα. Βεβαίως, υπάρχει αυτό που λέτε. Πιο πολύ η κυβέρνηση λειτουργεί παρά τα πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει λοιπόν να ανακτήσει έναν πολιτικό ρόλο ως κόμμα κυβερνητικό, που σημαίνει ότι οφείλει να έχει το πρόγραμμά του, το οποίο προφανώς υπηρετεί τη γενική κυβερνητική προσπάθεια και τη φωνή του, τη διακριτή φωνή του. Μάλιστα. Και αυτό είναι στην κουλτούρα της ανανεωτικής αριστεράς. Πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε Φίλη. Στις ευρωεκλογές του 2014, μετά τη νίκη σας με 3,84% το ποσοστό, ήσασταν πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και τότε ζητήσατε εκλογές. Εάν τώρα χάσετε, ιτηθείτε από τη Νέα Δημοκρατία με 3,85%, έχει δικαίωμα να ζητήσει εκλογές και τι θα κάνετε? Η Νέα Δημοκρατία ζητάει πριν τις εκλογές. Πριν γίνουν οι εκλογές. Εγώ έρχομαι σε συγκεκριμένο χρόνο. Εδώ και τρία χρόνια. Άρα δεν αποτελεί είδηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει εδώ και τρία χρόνια εκλογές. Την επομένη των προηγούμενων εκλογών ζητάει εκλογές. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, εάν αυτό το αίτημα θα γίνει αποδεκτό ή όχι, απάντησε εκτός από πρωθυπουργός στη Βουλή, και είναι προφανώς δικαίωμα. Θα το βάλει η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το αίτημα? Δεν... Είναι το δικό σας αίτημα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και κάθε αντιπολιτευόμενο κόμμα, συμφωνώ με αυτό που είπατε, είναι λογικό και είναι μέσα στον πολιτικό σχεδιασμό να θέτει το θέμα ότι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δικαίωμά της. Δεν αποτελεί είδηση πολιτική. Υπάρχει καταχρηστική εφαρμογή αυτού του δικαιώματος της Νέας Δημοκρατίας. Πλησιάζω στο τέλος. Με βάση τα προχθεσινά γεγονότα και τις σπασμένες βιτρίνες, κύριε Φίλη, ναι, που είχαμε στην Βουκουρεστίου για λογαριασμό του κύριου Κουφοντίνα. Ερωτήματα δύο. Ερώτημα πρώτο. Πρέπει να πάρει άδεια ο κύριος Κουφοντίνας ή όχι? Η απάντηση αυτή έχει να κάνει με το δικαστικό μέρος. Γνωρίζω ότι επί τόσο καιρό έχει πάρει άδεια ο κ. Κουφοντίνας, έχει ανταποκριθεί στους όρους της άδειας και δεν καταλαβαίνω, δεν έχω δει το σκεπτικό ακριβώς, το απορριπτικό της απόφασης που ελήφθη τώρα να μην πάρει άδεια. Είδα ότι η αρμόδια να ελέγξει και το σκεπτικό αλλά και τον ιατρικό φάκελο, δηλαδή την επικινδυνότητα για τη ζωή του κ. Κουφοντίνα, είναι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία ζήτησε τα στοιχεία και προφανώς το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του μετά από αίτημα αναίρεσης της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση... Μου κάνει εντύπωση όμως. Μου κάνει εντύπωση. Ο Κουφοντίνας πήρε άδεια, γύρισε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Φοβούμαι ότι ασκείται μια πολιτική πίεση πάνω στους δικαστές, ούτως ώστε να μην εφαρμόζονται δικαιώματα τα οποία έχουν όλοι οι πολίτες
και καταδικασμένοι για ιδεχθεί εγκλήματα. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαιώματα. Δεν ζητώ να γίνει κάποια εξαίρεση για τον κύριο Κουφοντίνα, ούτε θετική ούτε αρνητική. Όλοι οι πολίτες και οι πλέον διαβόητοι εγκληματίες έχουν δικαιώματα που λέει ο νόμος. Μάλιστα. Με βάση τα προχθεσινά γεγονότα. Και δεν πρέπει η δικαιοσύνη, μιλώ γενικότερα, να δίνει την εντύπωση διακρίσεων ή και εκδικητικότητας για πολιτικούς λόγους. Μάλιστα. Με βάση λοιπόν τα προχθεσινά γεγονότα και τις σπασμένες βιτρίνες του Βουκουρεστίου, το πρώτο ερώτημα σας το έκανα. Ερώτημα δεύτερο, το βάζω με δύο λέξεις. Τι σχέση έχει αυτό? Κάποιοι κάνουν αυτά. Καταδικαστέα. Αλίμονο. Τι σχέση έχει αυτό με το αίτημα του Κουφοντίνα να πάρει άδεια? Αυτό τα υπεκίνησε. Αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα επεισόδια ήταν υπέρ της άδειας του Κουφοντίνα. Γι' αυτό το βάζω αυτό το ερώτημα έτσι. Άλλο είναι αυτό. Δεν είναι ευθύνη του Κουφοντίνα αυτό όμως. Έρχομαι λοιπόν στο σκέλος το δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια του πολίτη και με τους μπαχαλάκηδες. Τι γίνεται? Πιστεύετε ότι υπάρχει θέμα ανασφάλειας για τους μπαχαλάκηδες του πολίτη? Μου απαντάτε με ερώτημα. Όχι, είστε πολίτης εσείς. Ως πολίτης μιλάτε. Όχι μόνο δημοσιογράφος, και ως πολίτης. Αισθάνεστε ανασφάλεια εσείς καθημερινά στη ζωή σας? Η δουλειά μου είναι να κάνω ερωτήματα. Μα είστε πολίτης, κύριε Σάρη. Αισθάνεστε κάποια στιγμή αισθάνεστε, λέω, ανασφάλεια, δηλαδή περπατάτε στον δρόμο γιατί λέτε, όχι, θα μου έρθει μολότοφ? Εξαρτάται που περπατάτε. Στα εξάρτια σας λέω. Ναι, εκεί, το φοβάμαι. Εγώ περπατάω. Και είμαι επώνυμο πρόσωπο. Και εγώ περπατάω, αλλά το φοβάμαι. Και θα έπρεπε να φοβάμαι κατά τη γνώμη σας. Δεν φοβάμαι. Πού θέλω να πω, τι θέλω να πω? Όταν μιλάμε για ασφάλεια. Περπατάτε μόνο σας. Ναι. Το επικροτώ και το λέω κιόλας. Και ναι, δεν το λέω τυχαία, γιατί και χθες όταν φύγατε από τη Βουλή δεν φύγατε με το αυτοκίνητό σας. Ναι. Μιλώντας στο τηλέφωνο, περάσατε απέναντι μόνος σας. Ούτε καν ασφάλεια δίπλα σας, ούτε τίποτα. Το τονίζω κι αυτό. Ακούστε κάτι. Υπάρχει όξυνση της εγκληματικότητας? Όχι. Πώς το λέω το όχι τόσο κατηγορηματικά? Από τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα στατιστικά. Το βαρύ έγκλημα, οι ληστείες, οι ανθρωποκτονίες. Έχει υποχωρήσει. Αριθμητικά έχει υποχωρήσει. Υπάρχουν και ενέργειες αστυνομίας θετικές, όπως πριν μερικές μέρες που μάζεψε 120 κιλά χασίς και 30.000 από τη θυμάδα. Να πηγαίνουν όμως μέσα στο Βουκουρεστίο και Βαλαωρίτου και να σπάνε τις βιτρίνες. Λοιπόν. Μιλάμε για το βαρύ έγκλημα. Το οποίο πράγματι δημιουργεί στον απλό πολίτη ένα αίσθημα ανασφάλειας. Σαφές είναι αυτό το πράγμα. Αυτό έχει περιοριστεί, λέω. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Έχει όμως περιοριστεί και δίνεται μάχη για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Διότι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος. Αν και εδώ μπορεί να βάλω και την δήλωση της κυρίας Παπακώστα, γιατί κι εσείς ίσως πηγαίνετε έτσι βόλτα στα εξάρχεια μόνος σας, γιατί στη Μονμάρτη προσπαθώς. Έχετε την άνεση να πάτε μόνος σας. Κυρία Παπακώστα, κάτι αλλά την επομένη γίνανε αστυνομικές επιχειρήσεις στα εξάρχεια. Ναι, το τι υπόθηκε, υπόθηκε όμως. Και την επομένη, λέω, γίνανε αστυνομικές επιχειρήσεις. Δεύτερον, υπάρχει το καθημερινό έγκλημα, η παραβατικότητα και το έγκλημα. Οι μικροκλοπές, οι κλοπές οι πιο σημαντικές. Εκεί και λόγω της οικονομικής κρίσης είναι προφανές ότι συντηρείται ένα επίπεδο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, για τα θέματα που αφορούν τους μπαχαλάκηδες, όπως είπατε. Δηλαδή, και με αυτό θα κλείσουμε. Ναι. Εκεί το ζήτημα μην το ποινικοποιούμε εξ αρχής. Είναι ποινικό βεβαίως και αυτό. Δυστυχώς ένα μέρος από αυτό το χώρο αυτό όλο και πιο πολύ συνομιλεί και συνεργάζεται με το ποινικό έγκλημα, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε έκφραση μιας ακραίας, μια ακραία συμπεριφορά, αλλά έκφραση μιας γενικότερης αμφισβήτησης, συνιστά ένα έγκλημα το οποίο απειλεί την ακεραιότητα του πολίτη σήμερα και δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας. Η ζωή, ακόμα και αν στα εξάρχεια, είναι δύσκολη και έχει δυσκολίες μεγάλες, δεν κρύβομαι. Για έναν κάτοικο στα εξάρχεια, έχει δυσκολίες σημαντικές. Έτσι. Άλλο να πηγαίνεις επισκέπτης και άλλο να ζεις εκεί. Και να έχεις μολότοφ, δακρυγόνα και αυτά δεκάδες μέρες το χρόνο. Έχετε από να θες να πας επίσκεψη κάπου και να λες που θα αφήσεις το αυτοκίνητό μου. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Δεν είμαι έξω από το πρόβλημα. Και όταν είμαι ότι πηγαίνω, δεν το είπα για να κάνω τον παλικάρα. Γνωρίζω τα προβλήματα. Πηγαίνω για να δω κιόλας. Δεν θέλω να είμαι απ' έξω. Είναι η κυκλογική μου περιφέρεια. Σωστά. Λοιπόν, όμως επαναλαμβάνω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτού τη μορφή των αδικημάτων και των εγκλημάτων. Είναι εγκλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Όχι έξω από τον νόμο, με διαφορετικό τρόπο. Και προσπαθούμε να κάνουμε και σε αυτά τα ζητήματα μάλιστα ό,τι μπορούμε. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δηλαδή να μην ποινικοποιούνται ιδέες, έχει σημασία αυτό, όσο και αν διαφωνούμε μαζί τους, αλλά πράξεις.
οι πράξεις να τιμωρούνται. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και εύχομαι η ΕΡΤ στη δύσκολη φάση τώρα που μπαίνουμε την προεκλογική να αναδείξει την ιδιαιτερότητά της ως δημόσιο κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Και εγώ. Εμείς προχωράμε.